Φουστάνο, έλα εδώ. Εγώ γιατί? Έλα εδώ, είπα. Τι έκανα, ρε Κωνσταντίνε? Έλα. Άλυψε το χέρι σου. Τι? Ρε μαλάκα, τρελάθηκες τελείως. Σιωπή. Δεν μπορώ να χτυπήσω γυναίκες. Για να εκτονωθώ θα χτυπήσω εσένα και για παραγγελματισμόν. Λοιπόν, άλυψε το χέρι σου. Α, καλέ, αγούς το βάλε. Ρε καλά, βαρεμένος ήταν πάντα ο επίκουρος. Αλλά τώρα με αυτή την τάξη ξεσάλωσε, ρε παιδάκι μου. Παιδί μου, του μέτρησε τα παίδια του μανθούλη μου. Τώρα το έδωσαν ερωτική. Είναι σπίτι και κοιμάται. Και να ήταν ο μόνος που κοιμάται. Και εσύ τι τον κουβαλά συνέχεια μαζί σου? Α, όχι, Νικόλα μου. Ο ερωτευμένος πρέπει να κάνει κάποιες θυσίες. Έρος ανήκατε μάχαν, μας έμαθε ο κύριος καθηγητής. Έλα μωρή Πέγκη, σταμάτα με αυτό το εδάφιο, μην ξεράσω, όλη νύχτα το μελετούσα. Ελενάκη, πάρε το ρισκάκι στο Μανώλη. Κι άσκη μια σόδα, Ελενάκη. Άκου Μανολάκη μου, δεν θα τα λέμε ένα-ένα, όλα μας θα τα λέμε, εντάξει. Κουτουλά από την ίστα. Πιάσε μια σόδα. Καλά, και όλο το βράδυ διάβαζες. Άσε ρε, άσε τη τράβηξα. Είχε μπαστακωθεί καταραμένη κατά κουζίνα έξω από την πόρτα μου. Μόλις λίγο πήγαινα να κλείσω το μάτι, ξύπνα Ελένη! Πού το καταλάβαινε ο κερατάς? Το πρωί μαθήτρια, το βράδυ πόρνη. Παιδιά, την έχετε δει αυτήν την ταινία, να σας παίξω λίγο? Όχι! Σας έχω όλους σχεσμένους, θα σας παίξω το καλό. Ποτάφι μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και όνειρο κελί μου. Καλά, ε! Το έχω μάθει νερό αυτό. Να μπράβο, πιάσ' και ένα νερό. Μανώλη, πρόσεξε, μη σου ανοίξω τον νοτάφι σου. Λοιπόν, σελίδα 70...